Κύριε Κατσότη, δεν πάει πράγματι πολύ καιρός, μόλις κάποιοι μήνες, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε καταθέσει την ίδια επίκαιρη ερώτηση και σας είχα απαντήσει. Θα σας απαντήσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο σκεπτικό και τα ίδια επιχειρήματα. Γιατί παραμένουμε αταλάντευτοι στην θέση μας ότι το καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και ανασφάλειας για τους πάνω από 3.000 εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι πρέπει κάποτε να τερματιστεί. Και αυτό δεν το λέμε μόνο μέσα εδώ, το λέμε στους ίδιους τους εργαζόμενους που σας πληροφορώ δεν μας ενοχλούν καθόλου όταν συναντιόμαστε. Γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη, πολλές φορές σας έχουν ενοχλήσει. Δεν ενοχλείται η κυβέρνηση όταν κάνει διάλογο με τους εργαζόμενους, με τους φορείς. Είναι μέσα στην δικιά της δημοκρατική αντίληψη κουλτούρας και λειτουργίας. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο σας πιάνω ανενημέρωτο είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, με βάση το άρθρο 153 του νόμου 4483, παράγραφος 1 του 2017, έχει παραταθεί μέχρι 31/12 του 2019. Και το καθεστώς εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων, αλλά και η εξασφάλιση των πόρων, έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Άρα, μου κάνει εντύπωση, γιατί πάντοτε είστε ενημερωμένος, πώς αυτό σας έχει διαφύγει της προσοχής. Είχα την δυνατότητα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να συναντηθώ την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο με παρουσία και της κυρίας Γεροβασίλη και να συζητήσουμε το κρίσιμο θέμα του εργασιακού καθεστώτος τους. Διότι εμείς ήμασταν πρώτοι και δεν θα πάψουμε να το λέμε και μάλιστα πολλές φορές κατηγορούμαστε διότι λέμε την αλήθεια, διότι λέμε φωναχτά, δυνατά, ότι εδώ υπάρχει πράγματι με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων ένα καθεστώς εργασιακής ομοιρίας. Ένα καθεστώς εργασιακής ελαστικοποίησης των σχέσεων και στο δημόσιο. Για διαρκείς και πάγιες ανάγκες και το 15 έτη που αναφέρεται είναι ένας πραγματικός χρόνος. Ναι, λοιπόν, αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να τύχουν μιας διαφορετικής αντιμετώπισης με βάση το χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας τους, με βάση την πραγματική σχέση εργασίας τους. Αλλά, αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι μια λύση η οποία την επομένη θα καταρρεύσει. Άρα θα σας παρακαλέσω για άλλη μια φορά, απευθυνόμενος σε εσάς προσωπικά και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προτάσεις οι οποίες λένε μετατρέψτε αυτόματα τις σημερινές συμβάσεις εργασίας, χρόνου ή έργου σε μόνιμες και αορίστου, αντιλαμβάνεστε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πέφτουνε, καταπίπτουν την επόμενη. Είναι απλώς για να λέγονται. Είναι απλώς για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν στο σωστό χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο, μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλει αφενός το Σύνταγμα και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να δοθεί μια τέτοια λύση. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και αυτό είπαμε και στους εργαζόμενους που συναντήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Εμείς δεν αισθανόμαστε καμία αντιπαλότητα με τους εργαζόμενους, κύριε Κατσότη. Ίσα-ίσα θεωρούμε ότι η κινητοποίηση τους είναι από αυτές οι οποίες ενδυναμώνουν τις δικές μας προσπάθειες για να μπορέσουμε ένα ζήτημα το οποίο δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Και απορώ πως εσείς έρχεστε εδώ πέρα, τι βγάζετε δηλαδή, λάδι της κυβερνήσης του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, που επί 15 χρόνια, είπατε, το είπατε και εσείς μόνο σας, 15 χρόνια υπάρχει αυτό το καθεστώς σε κάποιες περιπτώσεις. Ερχόσαστε λοιπόν τώρα και κατηγορείτε την κυβέρνηση η οποία πράγματι προσπαθεί και ό,τι δυνατότητα έχει υπάρξει μέσα από τις όποιες αυτές τις μικρές ρογμές αυτού του περιοριστικού πλαισίου που υπάρχει σήμερα να κερδίζει πράγματα υπέρ των εργαζομένων και να την εγκαλείται. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω με τι είδους παραμορφωτικούς φακούς βλέπετε την πραγματικότητα. Ποιος κοροϊδεύει λοιπόν τους εργαζόμενους? Αυτός που υπόσχεται ότι μπορεί πέρα από το Σύνταγμα την επομένη να κάνει μια διάταξη που να καταπέσει? Δεν το είδατε αυτό όταν το ίδιες οι δικές σας δυνάμεις στο συνδικαλιστικό χώρο με το ίδιο αίτημα στην περίπτωση των εργαζομένων στην καθαριότητα μας λέγανε μετατρέψτε αυτομάτως τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου? Και ήρθε το ελεγκτικό συνέδριο και έβγαλε μια απόφαση που όχι μόνο δεν άφησε την μετατροπή, αλλά σταμάτησε και αυτές τις ανεξελίξεις συμβάσεις. Και ευτυχώς υπήρξε η ορθότατη και νομικά στέρη πρωτοβουλία της κυβέρνησης
να λύσει το γόρδιο δεσμό των συμβασίων στην καθαριότητα. Και γι' αυτό πηγαίνουμε σε ένα διαγωνισμό που είναι πάνω από 6.500 για πρώτη φορά μέσα στα χρόνια του Μνημονίου από το 2010 για μόνιμες θέσεις εργασίας. Αυτά λοιπόν αντί να τα χειροκροτείτε, ερχόσαστε και τα βάζετε στην άκρη. Και συλλήφθην μιλάτε για μνημονιακές κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε αξιοπιστία απέναντι στους εργαζόμενους, η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Τα βάλατε δε όλα σε ένα κουβά και μιλήσατε για βορρά στις πολυεθνικές και στα μονοπόλια. Τι σχέση έχει μια δημόσια κοινωνική υπηρεσία όπου, επαναλαμβάνω, εξασφαλίσαμε την παράτασή της για άλλα 2 χρόνια από εθνικούς πόρους, με αυτά όλα που λέτε? Ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό το οποίο καταγγέλλεται. Ακριβώς διότι πιστεύουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από την πολιτεία είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει το εμπόδιο αυτή τη στιγμή στον κανόνα προσλήψεων, αποχωρήσεων από το δημόσιο? Υπάρχει, το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, αφήστε μας με έναν στέρεο και αποτελεσματικό τρόπο να δώσουμε μια οριστική λύση σε αυτό το θέμα και να μην εσείς εξαντλήστε σε ανέξοδες υποσχέσεις, οι οποίες είναι αυτές τελικά που υποτιμούν την νοημοσύνη των ίδιων των εργαζομένων. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν μας τρομάζουν οι κινητοποίησεις. Σύμμαχες κινήσεις είναι αυτές. Φίλιες κινήσεις είναι αυτές. Αυτές δημιουργούν την καλώς εννοούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση για να οριμάσουν αλλαγές. Αλλά έχουμε και απόλυτη συνείδηση των εμποδίων και των καταστάσεων που ζούμε. Σε επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η πρόθεσή μας είναι σαφής. Εκεί θα κινηθούμε. Αυτά λέμε στους εργαζόμενους. Και στο τέλος αυτοί είναι που θα μας αξιολογήσουν με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ.